Νία Μανολίδου μιλάει για πρώτη φορά για την κόντρα της με τον Κώστα Βαξεβάνη. Η παρουσιάστρια έχει καταθέσει αγωγή εναντίον του δημοσιογράφου με αφορμή τη λίστα Λαγκάρτ, ζητώντας του 60.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Έχω δεχτεί πολλά, αλλά αυτό έθιξε και το σύζυγό μου και εμένα. Οπότε νομίζω ότι τώρα το έχουν αναλάβει άνθρωποι που είναι πολύ πιο κατάλληλοι να μιλήσουν γι' αυτό. Η παρουσιάστρια διαψεύδει τον δημοσιογράφο και δηλώνει αποκλειστικά στο Σταρ ότι δεν είναι η ίδια στη λίστα Λαγκάρτ. Ο πρώην σύζυγός της την είχε ορίσει αντιπρόσωπο, όπως υποστηρίζει στην αγωγή της κατά του Κώστα Βαξεβάνη. Εσείς πάντως δεν είστε στη λίστα. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και ήταν και ο λόγος που αμέσως έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Οι διαφορές τους θα λυθούν στις δικαστικές αίθουσες. Προς το παρόν η Ευγενία Μανολίδου χαμογελά και με ανοιξιάτικη διάθεση μας εξηγεί γιατί απέχει από την τηλεόραση. Την είχαμε χάσει και τη συναντήσαμε στην κινηματογραφική πρεμιέρα The Crowds. Έχει φύγει τελείως από το μυαλό σας η τηλεόραση, δεν θα σας ξαναδούμε. Ναι, προς το παρόν έχει φύγει τελείως από το μυαλό μου. Δεν ξέρω εάν θα γίνει κάτι στο μέλλον. Ήταν και ένας τρόπος για να μπορέσει και ο κόσμος να μάθει και τη μουσική μου ιδιότητα. Και με ωφέλησε, δεν μπορώ να πω το αντίθετο, σίγουρα με ωφέλησε. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν κατάχρηση εκ μέρους μου να καθίσω παραπάνω στην τηλεόραση και να μην αξιοποιήσω την αναγνωρισιμότητα που μου έδωσε για να μπορέσω να δείξω και στον κόσμο πραγματικά τη δουλειά κάνω. Η Ευγενία Μανολίδου δεν σκέφτεται προς το παρόν να επιστρέψει τηλεόπτικα, αφού όπως μας είπε το καλοκαίρι θα ανεβάσει μουσική παράσταση μαζί με τον Παναγιώτη Πετράκη. Κάνουμε μια σειρά από συναυλίες το καλοκαίρι μαζί με τον Παναγιώτη Πετράκη και τη Σιακο Σκηνά και άλλους καλλιτέχνες και μια πολύ ωραία ορχήστρα. Ξεκινάμε από την Αθήνα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα είμαστε σε κάποια διαφορετική πόλη κάθε εβδομάδα. Musical Αγάπη μου είναι ο τίτλος της παράστασης. Δικό σας έργο, δική σας σύνθεση? Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Θα κάνουμε τα καλύτερα κομμάτια από τα musical. Και σιγά σιγά πιστεύω από το χειμώνα να μπορέσω και εγώ να συστήσω τις δικές μου συνθέσεις στον κόσμο. Αφοσιωμένη στη μουσική. Για τηλεόραση, ο χρόνος θα δείξει. Το top